Ξεκινήσω από εσένα, Σπύρο. Πώς φάνηκε η σημερινή συζήτηση? Ναι, ο Πρωθυπουργός έκανε μια προσπάθεια να μειώσει και να ελέγξει κατά κάποιο τρόπο τη ζημιά, όπως το λένε στο χωριό σου, damage control. Έτσι ακριβώς το λένε. Αυτή την προσπάθεια λοιπόν έκανε ο Πρωθυπουργός και ζήτησε μισή συγγνώμη για την αστυνομική βία. Είπε ότι θα πάρει κάποια μέτρα, κάτι με κάμερες, κάτι με ελέγχους, κάτι οι αριθμοί των αστυνομικών. Τα διακριτικά αυτά. Τα διακριτικά τους κτλ. Θα δούμε αν θα γίνουν όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, συνέχισε την επίθεσή του κατά της αντιπολίτευσης και ιδίως του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, ήθελε αυτό το μέτωπο, αυτό είχε επιλέξει. Δεν ήθελε μια συζήτηση με όλους τους αρχηγούς, γιατί θα δεχόταν τα πειρά όλων των αρχηγών και πάρα πολύ σκληρά για τα όσα μετά από τα γεγονότα της Νέας Μήνης. Επομένως, προσπάθησε για να ελέγξει κάπως ακριβώς τη ζημιά που έχει υποστεί, να αντιπαρατεθεί μόνο με τον κύριο Τσίπρα, χωρίς βεβαίως να σημαίνει αυτό ότι θα φανεί και στη συνέχεια ότι αυτή τη ζημιά κατάφερε να τη μειώσει. Αναδείχθηκαν όμως δύο πράγματα. Ναι. Πρώτον, ότι η κυβέρνηση εργαλειοποιεί την αστυνομία. Και αυτό είναι σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία κάτι το απαράδεκτο. Τονίστηκε και φάνηκε και από τα γεγονότα, δεν μπορεί η αστυνομία είναι ένας θεσμός που δεν υπηρετεί κυβερνήσεις. Υπηρετεί τον πολίτη, υπηρετεί την ελληνική πολιτεία. Δεν μπορεί να εργαλειοποιείται με αυτόν τον βίαιο τρόπο, ο οποίος οδήγησε ακόμα και στο παραλίγο να χάσει τη ζωή του ένας αστυνομικός. Και το δεύτερο είναι η διαχρονική και πάγια εργαλειοποίηση του χουλγανισμού, στον οποίο προσδίδονται πολιτικά χαρακτηριστικά σκοπίμους, για να κατηγορηθούν οι πολιτικοί αντίπαλοι. Αυτό επίσης πρέπει να σταματήσει. Και ακόμα και ο τρόπος που προσπαθεί να βρει τον ένοχο, και βεβαίως πρέπει να τον βρει, της επίθεσης κατά του αστυνομικού και τους ενόχους, γιατί δεν είναι μόνο ένας, δείχνει ότι και εδώ πέρα η αστυνομία είναι πάρα πολύ πίσω. Από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, ο Αλέξης Τσίπρας κοίταξε το μεγάλο κοινό, κοίταξε την πανδημία, κοίταξε όχι μόνο το 32%, αλλά πολύ πιο μακριά από το 32%, και δεν παρασύρθηκε από την ένταση των ημερών. Το μέτρο της έντασης του κύριου Τσίπρα, εν πάση περιπτώσει, στη Βουλή ήταν το μεγάλο κοινό και όχι το θερμό κλίμα που προκάλεσε η αστυνομική βία και η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Έδειξε εμέσως ότι είναι πολύ μακριά από τα φάλτσα ρητορικής και από τη δική του παράταξη. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια αυτή και στις ημέρες αυτές, όπου έχει σημασία για τον Τσίπρα. Φάλτσο πάντως από την περασμένη εβδομάδα από το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε δει, που είναι εντυπωσιακό. Είναι ρεκόρ. Είναι 5 μέρες. Είναι ρεκόρ πραγματικά. Κλείνουμε 5 μέρες χωρίς να είναι ρεκόρ. Γιατί δημιούργησαν τα φάλτσα ρητορικής, δημιούργησαν πολύ μεγάλη ένταση. Δεν έχει κλείσει η εβδομάδα, κύριε, να περιμένουμε μέχρι την Κυριακή. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας κράτησε μια πολύ μεγάλη απόσταση από αυτό. Μίλησε για τρομοκράτες δολοφόνους που βρίσκονται στη φυλακή και δεν πρέπει να εργαλειοποιούνται ούτε αυτό το θέμα της τρομοκρατίας. Το είπε με πολλούς τρόπους ενάντια από την Νέα Δημοκρατία προς την αριστερά, προς το κάθε πολιτικό αντίπαλο. Και έδωσε και έκανε μια συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη παρατήρηση, αναφερόμενος και στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, δηλαδή στην οικογένεια Μητσοτάκη, ότι δεν μπορεί συνεχώς με το θέμα αυτό να κατηγορεί τους υπόλοιπους ότι στηρίζουν ένα φάντασμα, μια τελειωμένη ιστορία που η ελληνική πολιτεία έχει καταφέρει να το τελειώσει, που είναι η 17 Νοέμβριο, ο φυλακισμένος Κουφοντίνας, οι άλλοι φυλακισμένοι κτλ. Το πώς παρουσιάζεται σήμερα συνολικά αυτές τις ώρες από τον τύπο, και να τελειώσω με αυτό, το όλο θέμα της Βουλής δείχνει ότι δεν έχει καταφέρει και πολύ να κάνει τόσο έλεγχο της ζημιάς ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Δεν του πήγε καλά ούτε αυτή η συζήτηση. Άλλωστε, τα γεγονότα ήταν τόσο συγκλονιστικά που έδειξαν ακριβώς όλα αυτά που είπαμε. Και την εργαλειοποίηση του χουλιγανισμού και την εργαλειοποίηση της ίδιας της αστυνομίας. Mm-hmm.